Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Ομοδοτών Μουξάνθης Αγάπη ενημερώνει τους συμπολίτες ότι από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται οι φθινοπορεινές αιμοδοσίες αγάπης. Ακόμη συνεργασία θα υπάρξει και με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών η Αγία Σοφία, όπου θα πραγματοποιηθούν εξορμήσεις σε διάφορες τοποθεσίες των περιφερειακών ενωτήτων Ξάνθης και Καβάλας, με την κύρια δραστηριότητα να αναπτύσσεται στα σχολικά συγκροτήματα του νομού Ξάνθης. Ο Σύλλογος λοιπόν καλεί όλους τους υγιείς συμπολίτες να συμμετάσχουν και ακόμη μια φορά σε αυτό το κάλεσμα ζωής. Η ποσότητα αίματος που θα συλλεχθεί θα δοθεί για τις ανάγκες μετάγγισης των παιδιών ηλικίας από λίγων ημέρων έως και 14 ετών που φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων και προέρχονται από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Για άλλη μια φορά καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, τους υγιείς, είτε είναι εθελοντές αιμοδότηση είτε δεν είναι, να πάρουν την απόφαση και να συνδράμουν στην προσπάθεια που ξεκινάει αυτή την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, όπου θα είναι στην Ξάνθη η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Παίδων Αγία Σοφία και θα προσπαθήσουμε σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης αλλά και της Καβάλας να μαζέψουμε όσο δυνατόν περισσότερα αίματα για τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παίδων Αγία Σοφία. Τονίζω για άλλη μια φορά ότι στο Παίδων Αγία Σοφία φιλοξενούνται παιδιά από λίγων ημερών μέχρι 14 ετών από ολόκληρη την Ελλάδα. Και ξεκινάμε με τα λύκεια, το πρώτο λύκειο και το λύκειο του Μουζαφέρου Σαλίχογλου. Καλούμε τον κόσμο να έρθει οπωσδήποτε όσοι μπορούν το Σάββατο στη μεγάλη αιμοδοσία στη Λέσχη και το απόγευμα στον Κύρνο. Γενικά είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα. Υπάρχουν σε όλες τις μέρες ευκαιρία σε όλους, σε όλο τον νομό να δώσουν αίμα. Δυστυχώς έχουμε υπερικοπές προσωπικού και στην αιμοδοσία και έτσι προσπαθήσαμε να κάνουμε σε συγκεντρωτικές αιμοδοσίες προκειμένου να έρθουν να δώσουν και οι κάτοικοι των τριγύρω χωριών. Έτσι θα ήθελα αυτοί που θα, όταν έχουμε στα Μελίδια την αιμοδοσία, να έρθουν και από το Δημάριο και από τον Εχίνο. Όταν θα κάνουμε κάτι στο χωριό στην Κυψέλη, να έρθουν τα σχετικά κοντινά χωριά. Το ίδιο θα γίνει και στην Αγία, και στο Αγίασμα και στη Νέα Καριά. Μιλάμε τώρα για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στο Δήμο Νέστου. Και γενικά, όπου υπάρχουν αιμοδοσίες σε κοντινά χωριά, να κοιτάξουν οι κάτοικοι και των άλλων χωριών να έρθουν. Δυστυχώς δεν μπορούμε πλέον όπως παλιά να πηγαίνουμε δύο φορές το χρόνο σε κάθε χωριό. Άρα γίνονται πιο συγκεντρωτικές αιμοδοσίες. Ήθελα να τονίσω το τελευταίο ότι ας έρθουν όσοι είναι υγιείς. Πολλές φορές, το έχω πει πολλές φορές, ότι δεν αξιολογούμε την υγεία που έχουμε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα, αντί να είμαστε στο κρεβάτι της αιμοδοσίας, να μας κρίνουν οι γιατροί, δηλαδή ικανούς να δώσουμε, να προσφέρουμε το αίμα μας, να είμαστε σε άλλο κρεβάτι, κρεβάτι και πόνου και δυστυχίας και να χρειαζόμαστε αυτό το αίμα. Ας είμαστε γεροί, ας δοξάζουμε τον Θεό που είμαστε γεροί και ας διαθέσουμε λίγο από το χρόνο μας να προσφέρουμε λίγο από το αιματάκι μας στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο. Τέλος, από τη συνολική συγκομιδή των μονάδων αίματος και της αγάπης των ξεθιωτών, 100 φιάλες θα αποστελούν στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης προκειμένου να βοηθηθούν οι μεταγγιζόμενοι πρόσφυγες που καταφεύγουν στο νησί της Λέσβου. Είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου σε σύμφωνη γνώμη και συνεργασία με τη Διεύθυνση Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων.